Πολλά συγχαρητήρια, πολύ γλυκό και το τελευταίο παιδί. Και μακάρι ναι. να είναι καλοτάξιδη και αυτή η ταινία και να μας κάνει τόσο περήφανος όσο το El Greco. Σας αγχώνει η κρίση στην Ελλάδα, γιατί έχετε ζήσει και τις καλές εποχές της φούσκας. Οπωσδήποτε. Και το βλέπω και στα πρόσωπα του κόσμου. Είναι ο κόσμος κρατημένος. Γι' αυτό προσπαθούμε κάθε βράδυ να του δώσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε έτσι για να τον σηκώσουμε λίγο. Περνάει ο κόσμος δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πιστεύω να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα και να ξαναρθούν τα χαμόγελα, γιατί τα έχουμε όλοι ανάγκη. Έχουμε όλοι ανάγκη αυτό που λέτε, την ελπίδα και να στηρίξουμε ένα τον άλλο. Ναι. Στα χρόνια που ήσασταν στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο της showbiz, ποια σχέση είχατε με τον καλλιτεχνικό κόσμο? Είδατε δηλαδή ανθρώπους που σας αποθέωναν να σας γυρίζουν την πλάτη και τώρα ξανά να είναι πάρα πολύ θερμοί μαζί σας? Όχι, ήταν μια επιλογή με αυτή από το 2000 μέχρι το 2003. Ναι. Ήμουνα τότε και ήταν και ο γιος μου στην εφηβεία. Ήμουν πολύ, ασχολήθηκα πάρα πολύ, έδωσα πολύ χρόνο στα παιδιά. Το χρειαζόμουν κι εγώ και πιστεύω και όλοι οι καλλιτέχνες χρειάζονται αυτό το διάλειμμα για να δούνε τι γίνεται. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τότε πώς ήταν, βγήκα τότε τα κομπιούτερ. Μπήκε στα αυτιά μας ένα άλλο είδος μουσικής. Ήταν καλό αυτό το διάλειμμα, πιστεύω. Νιώσατε δηλαδή ότι θέλετε λίγο χρόνο ναι, ναι. να ιεραρχίσετε και ξανά τις προτεραιότητές σας. Να... Και βγήκα το 2004, τότε σεισμούσες και έκανα μια μεγάλη επιτυχία. Και από τότε μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Δηλαδή είμαι 8 χρόνια, δουλεύω συνέχεια και η επιτυχία όσο πάει γίνεται μεγαλύτερη. Είναι γεγονός. Πάμε λίγο στα πρώτα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Εκεί ξεκινήσατε για ποδοσφαιριστή. Και σας κέρδισε η πίστα και η Έπαιζα στον Άρη Θεσσαλονίκης. Είμαι καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά τότε εκεί δεν πληρωνόμασταν. Όπως τώρα. Τώρα παίρνουν τα χρυσά λεφτά. Και σε ένα, θυμάμαι σε ένα γλέντι τότε της ομάδας του Άρη μαζί με τον Φουλατσικλή, τον Αλεξιάδη, τον Σπυρίδωνα, τον Κεραμιδά τότε, την πρώτη ομάδα του Άρη. Ναι. Πήγαμε στο κέντρο Καλύβα και είπα στον Αλεξιάδη, λέω ρε Αλέκο να πω κι εγώ ένα τραγούδι. Μου λέει ποιο τραγούδι, λέω θέλω να πω ένα τραγούδι του Πασκόπουλου. Για τον Πασκόπουλο τον αγαπάω πάρα πολύ. Και άρχισε τότε δειλά το τραγούδι, πήρα 50 δραχμές τότε με ροκάματο. Α, δηλαδή σε μια γιορτή του Άρη όπου παίζατε σαν ποδοσφαιριστής, ναι. λέτε ένα τραγούδι και ξαφνικά... Λέω ένα τραγούδι, μου φωνάζει ο επιχειρηματίας, μου λέει θα σου δίνω 50 δραχμές την εβδομάδα. Ναι. Μετά 100 δραχμές την εβδομάδα. Και για κάποιο καιρό τα κάνατε και τα δύο παράλληλα, ποδόσφαιρο και τραγούδι. Δεν μπορούσα, α, το αφήσατε. Δεν μπορούσα. Για το ξενύχτη πήγαινε 7 η ώρα, 8 η ώρα σπίτι πήγαινα. Μετά το παράτησα το ποδόσφαιρο, ήμουν 18 χρονών, 19 ξεκίνησα σιγά σιγά, εντάξει, και ασχολήθηκα με το τραγούδι. Στη Θεσσαλονίκη πηγαίνετε, στην πατρίδα σας? Πηγαίνω συχνά, έχω πολλούς φίλους, πηγαίνω βλέπω το παλιό μας στο σπίτι, το οποίο το έχουμε τώρα νοικιάσει, σε κάτι φίλους, έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Θέλω να κατέβω Θεσσαλονίκη, έχω κάποιες προτάσεις και μάλλον... ναι, γιατί και ο κόσμος εκεί ξέρει να διασκεδάζει. Γιατί και εμένα η Θεσσαλονίκη από πλευρά της μαμάς είναι κατά το ίμιση πατρίδα. Λαγκαδάς, για πάντα. Μάλλον θα κατέβω το Πάσχα. Μακάρι, μακάρι. Θέλω να δείτε μέχρι πού έχει φτάσει η φήμη σας στο εξωτερικό. Δείτε στην οθόνη. Για να δω. Γκρτσκο. Ми да видим това гръцко. Ήθελε όμως το τραγούδι του Αντίπα στο reality στα Βαλκάνια. Έχετε εκπλαγεί θετικά με την επιτυχία των τραγουδιών σας στο εξωτερικό ή κάπου που να έχετε πάει και να λέτε κοίτα να δεις μέχρι που έφτασε? Πείτε μου καμιά τέτοια ιστορία. Έχω επισκεφτεί την Αμερική 10 φορές. Ναι. Είμαι ίσως ο πρώτος που έχει κάνει 60 παραστάσεις στο εξωτερικό. Στην Αμερική πήγα σε όλες τις πόλεις, σε Αυστραλία πήγα 3 φορές, έχω πολύ καλές αναμνήσεις και εκεί τα τραγούδια, αυτά τα οποία ξεχωρίζουν εδώ, ξεχωρίζουν και εκεί. Το «Μωρό μου καλησπέρα», το «Είμαι Σαχάι μου», το «Καταιγίδα», το «Πολίτε», και εκεί υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται και εδώ. Και οι ομογενείς είναι πιο διαφορετικοί, είναι πιο Έλληνες από εμάς εδώ. Είναι, κρατάνε εκεί τα ήθη και τα έθιμα. Πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, προσπαθούν ναι. να κάνουν κοινωνικές συγκεντρώσεις, να είναι όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στο εξωτερικό.
Και εκεί σκέφτομαι τώρα του χρόνου πάλι να κάνω μια επίσκεψη πάλι. Και Αμερική μου έχουν πει και Αυστραλία. Να την κάνετε, κυρία Αντίπα. Η Κέλλη Κελεκίδου είναι ένα από τα κορίτσια που είναι πολύ δυναμικά στη σκηνή και αυτή λόγω μητρότητας δύο χρόνια είχε αποτραβηχθεί για να μεγαλώσει το παιδάκι της με τον Νίκο Κουρκούλη. Τον Νίκο, ναι. Επιστρέφει όμως, ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα. Εμένα κάτι έχουν ακούσει και τα αυτιά μου ότι μπορεί να είναι και στο Dancing with the Stars. Προς το παρόν όμως εμείς βρεθήκαμε σε μια πολύ εντυπωσιακή φωτογράφηση. Ωραία. Που έκανε και είναι σε άψογη φόρμα. Για να τη δούμε. Μπράβο. Το κορίτσι, τι ωραίο ζευγάρι και αυτή και ο Νίκος Κουρκούλης. Ναι. Σας αγαπάω και τους δύο και τον Νίκο. Χαίρομαι για την πορεία του. Και αυτή η συνεργασία με το Μαζονάκι θα πάνε πολύ καλά. Είμαι σίγουρη. Πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι ετοιμάζετε και ένα καινούριο τραγούδι με τον Φίβο. Με τον Φίβο, μια ναι. καταπληκτική συνεργασία. Θέλετε να μου πείτε ό,τι μπορείτε, γιατί. Ναι, είναι. Με τον Φίβο βρεθήκαμε πριν δύο μήνες. Μου έδωσε ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται «Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω, ώρες, ώρες μου λείπεις και θέλω να τηλεφωνήσω». Θα γίνει επιτυχία, πιστεύω, το βλέπω και στα μάτια του κόσμου, το λέω στο μαγαζί και βλέπω και τις αντιδράσεις του κόσμου. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρη. Όταν συνεργάζονται Φίβος και Αντίπας, στη συναυλία περάσατε καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν εκεί, είχαμε πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Και είναι ωραίο με μια αφορμή να συγκεντρώνονται όλοι οι καλλιτέχνες χωρίς να σκέφτονται. Η Μαρκίζα, ποιος θα τραγουδήσει πρώτος. Αν ο Αντίπας θα πει δύο τραγούδια και ο Ρέμος τρία. Ναι, αυτό εντάξει. Ναι, είναι όλοι οι καλλιτέχνες ίσοι. Έτσι δεν είναι. Ήταν εκπληκτική βραδιά. Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι με το κλείσιμο αυτής της βραδιάς ανοίγει η συνεργασία μας με τον Φίβο και πιστεύω στην άλλη συναυλία να είμαι κι εγώ με τον Φίβο που του εύχομαι έτσι μέσα από την ψυχή μου να είναι γερά, καλά και γερός γιατί μου έδωσε πιστεύω ένα κομμάτι από την ψυχή του. Το κάνει με την καρδιά, με την καρδιά του. Μιλάμε για τη νέα επιτυχία. Λοιπόν, και αφού θυμηθήκαμε όλους μας τους παιδικούς έρωτες ακούγοντας αυτό το στίχο από το καινούριο τραγούδι, πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε και έρχεται η ανάκριση. Ωραία. Και δεν σημαίνει το ότι είστε ο αντίπας, ότι θα γλιτώσετε. Εντάξει. Τουναντίον.